Εμείς από το σωματείο μας κάνουμε την πρόταση να βρεθούμε σήμερα εδώ πέρα, να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη που στόχο έχει να συμβάλλει στο κοινό βηματισμό των σωματείων μας, της πόλης μας, των συλλόγων και φορέων του Δήμου μας. Επιδιώκουμε βέβαια να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο με αιτήματα και με ένα σχέδιο παρεμβάσεων για το επόμενο διάστημα. Μπορούμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα κοινή δράση σε όλα τα σωματεία όπως κάναμε το καλοκαίρι, χωρίς βέβαια να είναι απαραίτητο να συμφωνούμε σε όλα. Το μόνο που χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη ο καθένας στο διπλανό μας, στον δρόμο του αγώνα. Βρισκόμαστε σε μια νέα καπή κατάσταση της πανδημίας. Ο καθένας μας στο μαγαζί μας, στη δουλειά μας, στην οικογένεια, βιώνουμε την κατάσταση όλη αυτή. 2 χρόνια τώρα, ούτε ένα, ούτε 5 μήνες. Και έχουν περάσει και τα 2 χρόνια. Το μόνο που ακούμε σε τηλεοράσεις από υπεύθυνους κυβερνώντες και μη, είναι η ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη δεν υπάρχει. Δεν είναι η λύση δηλαδή, η ατομική ευθύνη. Η εξάπλωση εδώ στο Δήμο μας είναι φοβερά μεγάλη. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ότι το σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, όπως βλέπουμε και στην περιοχή μας και στο Δήμο μας, δεν λειτουργούν. Όταν λέμε ότι δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Ασκηθούμε βασικά το κέντρο υγείας, το δικό μας. Είναι μια δομή που και τα προηγούμενα χρόνια που έχουν περάσει δεκαετίες ακριβώς το ίδιο, υπολειτουργούσε. Έχοντας μέσα προσωπικό, αυτό το λίγο προσωπικό που υπάρχει, που δεν τους δίνεται η δυνατότητα να δώσουν αυτά που μπορούν να δώσουν στην υπηρεσία που έχουν ως δουλειά, στη δουλειά τους. Και πάνω σε αυτό το κέντρο υγείας, το πρόβλημα που υπάρχει εδώ πέρα στον τόπο μας είναι ότι οι υπεύθυνοι μας κοροϊδεύουν. Πανηγυρίζουν για μια παιδίατρο που ήρθε για ένα μικρό διάστημα που τα προβλήματα δεν την άφησαν να συνεχίσει τη δουλειά της εδώ. Και αυτό το λίγο που δουλεύει, αυτό που καταφέραμε εμείς ως σωματεία είναι ότι δουλεύει το μικροβιολογικό. Κατά 80% είναι. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των κινήσεων, των ελάχιστων κινήσεων θα μπορούσα να πω, που κάναμε εμείς σαν σωματεία. Που δεν κάναμε κάτι τεράστιο. Και την ίδια στιγμή, εμείς που είμαστε συνταξιούχοι, γιατί και εγώ πλέον ανήκω στους συνταξιούχους, ή εργαζόμενοι, ή καταστηματάρχες. Λοιπόν, για να πάνε να κάνουν τις όποιες εξετάσεις, πάμε στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας της Αυρής. Εμείς αφήνουμε από την τσέπη μας, από την οικογένειά μας, ποσά που είναι τεράστια για το θέμα της υγείας και το αποτέλεσμα, το μόνο αποτέλεσμα είναι να θησαυρίσει ο ιδιωτικός τομέας, τίποτα. Εμείς δεν έχουμε καμία κάλυψη. Βασικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το σύστημα δουλεύει έτσι γιατί δεν νοιάζονται για την προστασία της υγείας μας. Ούτε για τα παιδιά μας, ούτε για τους γονείς μας, τους γεροντάδες, για τίποτα. Οι αποφάσεις που έδειξε η κυβέρνηση τώρα είναι ότι για να λειτουργήσει η οικονομία το πρόβλημά τους, μείωσαν την καραντίνα σε 5 μέρες. Μετατρέποντας τι έτσι. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Καθημερινά να αυξάνονται και τα κρούσματα και οι θάνατοι. Σαν να έχουμε πόλεμο. 100, 110, 90, 80 κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε μέρα εμείς έπρεπε να είχαμε πέθος. Ενώ όμως το περνάνε έτσι, ότι πέθανε 100 άνθρωποι, εντάξει, μωρέ.
από τα μέτρα που παίρνουν πεθαίνουν όμως. Δεν πεθαίνουν γιατί είναι άρρωστοι, γιατί είναι ασθενείς, γιατί κουβάλαν τον κορονοϊό. Και όλα αυτά συμβαίνουν για να μην διαταραχθούν τα κέρδη των εργοδοτών, οι απολύσεις που δίνουν, οι αναστολές στις συμβάσεις και συγχρόνως καθημερινά χτυπάνε, συνεχίζεται το χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων. Καμία κουβέντα. Την ίδια λογική ακολουθούν και στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πώς. Είδαμε χθες στη Βαμβακού ένα σχολείο ολόκληρο έκλεισε. Γιατί περιμέναν το 50-1. Και το μισό χωριό πήγαμε χθες επίσκεψη και δεν υπάρχει κόσμος έξω, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Αυτά είναι αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαία. Είναι αποτελέσματα της πολιτικής που, της αποφάσης που παίρνουν η κυβέρνηση. Το 50-1. Γιατί μέσα από τα σχολιά κόλλησαν τα παιδιά. Η ακρίβεια, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει από την κυβέρνηση, έχει φτάσει στα ύψη. Και ως μαγαζάτορες, θα τα βλέπετε, αλλά και ως απλοί καταναλωτές τα βλέπουμε καθημερινά. Σύμφωνα, ας σταθούμε λίγο έτσι στο ζήτημα της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ΕΣΤΑ, μέσα σε ένα χρόνο, λέει, υπήρξαν τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, 45%. Στο φυσικό αέριο, 135%. Θέρμανση, 34%. Καύσιμο στο 21,7%. Αυτές οι αυξήσεις παρασύρουν από το κρέας μέχρι το τάιντ. Λοιπόν, ποια είναι η λύση με τα επιδόματα? Και ποιοι θα τα πάρουν τα επιδόματα και για πώς θα παίρνουν τα επιδόματα? Η ακρίβεια αυτή θα κρατήσει του χρόνου, το 23, το 24, αυτή θα κρατήσει πάνω από δεκαετίες. Είναι προβλήματα που αν δεν είσαι οργανωμένος στα σωματεία, τα βλέπεις έτσι να περνάνε από δίπλα. Σου λες, εντάξει, ακρίβεια, θα πάρω ένα κιλό λιγότερο. Δεν γίνεται έτσι δουλειά όμως. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι στην περιοχή μας, με τους αγρότες. Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που χτυπάει τους μαγαζάτορες, τους ανέργους, τους δημόσιους υπαλλήλους, χτυπάει τους αγρότες. Με την πολιτική αυτή που υπάρχει, διαχρονικά και η Νέα Δημοκρατία σήμερα, υπηρετήθηκαν συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Υλοποιήθηκαν και οι κατευθύνσεις και τα προγράμματα της ΚΑΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τυχαία δηλαδή, δεν ήρθαν μόνο τους. Οι αγρότες στην περιοχή μας βλέπουμε την κατάδια τους, ενώ αρκετά παιδιά, νεότεροι, νεολαίοι αγρότες, νέοι αγρότες, μπαίνουν στη διαδικασία να νοικιάσουν χωράφια, να κάνουν παραγωγές περισσότερο, μπαίνουν μέσα. Γιατί τα έξοδα δεν καλύπτονται. Γιατί αυτοί που διαμορφώνουν και τις τιμές και τις παραγωγές και το είδος της παραγωγής, τα λιπάσματα, τα φάρμακα, όλα αυτά είναι συγκεκριμένα. Ποιοι τα διαχειρίζονται αυτά? Ή να πούμε για τους ορουτινοτρόφους, τα ξέρει καλύτερα ο ίδιος. Παλεύουν για την επιβίωσή τους. Και όταν πουλάνε την παραγωγή τους ως κρέας, αλλά και ως γάλα. Και αυτοί βγαίνουν με επιδοτήσεις. Και όχι με την αξία που έχει το εμπόρευμά τους. Εμείς είμαστε στο πλευρό σαν σωματείο οικοδόμων, γιατί λίγο πολύ όλοι μας έχουμε και χωραφάκια, έχουμε και τον πάρμα μας που έχει πρόβατα, έχουμε και τον πάρμα μας που έχει μαγαζί. Στεκόμαστε στο πλάι τους. Και στα μαγαζιά και στους αγρότες και σε όλους τους εργαζόμενους. Από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής, κυβέρνηση, κράτος που λέμε, ας πούμε, είναι άφαντος τα προβλήματα τα δικά μας. Φωνάζουν στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες τους, επιδοτήσεις, ταμείο ανάκαμψης και όλα αυτά. Πού ήταν? Σε εμάς εδώ κάτω στη βάση δεν φτάνει τίποτα. Όλα τα χρήματα, όλα τα πακέτα τα δίνουν στους μεγάλους. Απ' την άλλη πλευρά το κράτος, τα χρήματα, αυτά που είπαμε πιο μπροστά, τα πακέτα, το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα αυτά τα προγράμματα που δίνει, που παίρνουν από την ΕΟΚ, που είναι πάλι δικά μας χρήματα, δεν κόβονται που κάνα χωράφι, κάνα δέντρο,
όταν πρόκειται να δώσουν χρήματα για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, για τις ένοπλες δυνάμεις, είναι τόσα εκατομμύρια, τόσα δισεκατομμύρια, που αυτά δεν βοηθάν στη χώρα μας καθόλου, γιατί αυτές οι δυνάμεις, αυτός ο εξοπλισμός μάλλον που κάνουν, δεν είναι για τη δικιά μας τη χώρα, φεύγουν αλλού. Εδώ και δεκαετίες υπάρχουν ελληνικό στρατιωτικό και στρατιώτες, αλλά και μηχανήματα, ανά τον κόσμο γυρνάνε. Όλα αυτά είναι δικά μας λεφτά. Χρήματα μετά που ξοδεύονται στο να καταστήλουν και να κυνηγήσουν κινητοποιήσεις, απεργούς, διεκδικήσεις. Είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι δάσκαλοι, είτε είναι καθηγητές, είτε είναι οικοδόμοι και αγρότες. Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας και να μεταφέρουμε και στα σωματεία μας μέσα ότι πρέπει να βρούμε, έχουμε τη δύναμη, την απόλυτη δύναμη έχουμε, απλώς πρέπει να πούμε να δουλέψουμε μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να τους ταρακουνήσουμε, να πιέσουμε και να κατακτήσουμε. Και να βάλουμε και παραπέρα στόχο για ανατροπή της κατάστασης αυτής. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Αυτή την εβδομάδα, τον περασμένο μήνα, οι αγώνες που δώσαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στη Μεγαλοπόλης, ιδιαίτερα στην Αθήνα, για την εφαρμογή του νόμου Χαρτζητάκη, αυτό το έκτρωμα. Οι κινητοποιήσεις που γίνανε μεγάλες και με επιτυχία. Όπως είναι στην Κόσκου οι εργαζόμενοι, όπως είναι στην Αϊφούτ οι εργαζόμενοι, όπως είναι στα Πετρέλαια Καβάλας, στη Λάρκο, που η Λάρκο μας έχει δώσει και πριν από χρόνια ότι όταν ο εργαζόμενος παλεύει, τι μπορεί να διεκδικήσει. Τα πάντα. Και συνεχίζουν πάλι οι εργαζόμενοι της Λάρκο να είναι μπροστά στον αγώνα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε και τη δική μας σειρά. Αυτό που είπαμε στην αρχή, με το κέντρο υγείας. Που δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και για τη ΔΕΗ πρέπει να γίνουν, να διεκδικήσουμε, και για τα δημότητα, το ότι ισχύει από το Δήμο ως δημότες. Όλα αυτά μας δίνουν το δικαίωμα να διεκδικούμε. Κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και του κέντρου υγείας και όλων των κέντρων υγείας και του νομού μας αλλά και όλες τις χώρες. Δεύτερον, ενίσχυση του προγράμματος του μαζικού εμβολιασμού. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, εντάξει, οι εργαζόμενοι στο κέντρο υγείας και σε κάθε κέντρο υγείας δουλεύουν με τη φιλοτιμία τους. Γιατί μπορούσε να γίνει πρόγραμμα εμβολιασμού πολύ καλύτερο από ό,τι υπάρχει τώρα. Δεν χρειάζεται όμως προσωπικό. Πράγμα που δεν δικαιολογεί το κράτος, η κυβέρνηση. Ένα άλλο θέμα στη διεκδίκηση. Μέτρα προστασίας. Έργα προστασίας μάλλον. Όχι μέτρα προστασίας. Έργα προστασίας. Από φυσικές καταστροφές, με επαρκή χρηματοδότηση και να μην περιμένουν τα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είπαμε αυτά, και αυτά χρήματα δικά μας είναι πάλι, έτσι. Για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για αυτές τις καταστροφές φυσικές, είτε είναι σεισμούς, πλημμύρες κτλ. Ένα άλλο μέτρο που μπορούμε να διεκδικήσουμε είναι η μείωση της τιμής του ρεύματος, που έχει βάλει τις οικογένειές μας κάτω, τις έχει ρίξει το ταμείο, κατά 50%. Κατάργηση των χαρατσών για όλα τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Καμία διακοπή ρεύματος σε επιχειρήσεις και σε σπίτια, που συμβαίνει και στην πόλη μας. Μείωση του κόστου παραγωγής για τους αγρότες, κατώτερες εγγυημένες τιμές. Αυτός είναι ο αγώνας τους. Αποζημιώσει 100%. Τι θα πει νέος αγρότης και παλιός αγρότης. Αυτό δεν είναι τυχαίο, το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους.
από φυσικές καταστροφές. Να αποζημιώνονται σε 100%. Ένα άλλο θέμα. Κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού της σύνταξης και σύνταξης. Επίδομα ανεργίας. 600 ευρώ. Με 400 ευρώ ποιος θα πάει να ζήσει. Τι θα πάει να ζήσει. Ποιος θα ανεργούσε. Και μόνος του να είναι. Οικογένεια να μην έχει. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, καθώς και το έμφυα για όλα τα εργατικά φτωχά νοικοκυριά. Και λέω η κυβέρνηση, θα μειώσουμε, λέει, θα μειώσουμε στα φάρσαλα του έμφυα που θα τον παίρνει ο Δήμος. Θα μειώσουμε, τι να μειώσουμε, 1%. Τι, το σπίτι αυτό για να το φτιάξει ο πατέρας, μου, πουληθήκαμε, ιδρώσαμε, σκοτωθήκαμε. Θα το ξαναπληρώσουμε από την αρχή. Γενναία μείωση των δημοτικών τελών. Υπάρχουν παιδιά που παίρνουν ταμείο ενεργείας, που είναι και άλλοι που δεν παίρνουν ούτε ταμείο ενεργείας και πληρώνουν τέλη. 100 ευρώ το νερό. Το Σωματείο Οικοδόμων, πρέπει να το ξέρετε, και αν το ξέρετε σας το λέω, και αυτό μπορείτε να το διεκδικήσετε και εσείς μέσα από τη σωματεία σας, το Σωματείο Οικοδόμων εδώ και χρόνια, με τον αγώνα του, κατάφερε και πήρε 50% στο τιμολόγιο του νερού έκπτωση ως οικοδόμη. Και αυτό δεν το κάναμε γιατί ήταν καλή ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, γιατί πιέσαμε εμείς σαν σωματείο. Και ήταν πολύ εύκολο, μπορώ να πω. Γιατί όταν βλέπουν τους εργαζόμενους απέναντί τους, όλοι τους φοβούνται. Μα κυβέρνηση, μα περιφέρεια, μα Δήμαρχος. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα για τα σωματεία σας, να το βάλετε. Και ιδιαίτερα των συνταξιούχων. Γιατί ένα συνταξιούχος δεν μπορεί με 600 ευρώ και με 460 που παίρνουν να πάνε να πληρώνει 100 ευρώ νερό. Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα στην υγεία, στην πρόνοια, στην εκπαίδευση, στους οτάσους, στο Δήμο μας. Και βασική κατάργηση των μορφών απασχόλησης, τα ελαστικά, δίμηνα, τρίμηνα, εξάμηνα. Αυτοί βέβαια οι κυβερνώντες λένε, μα πρέπει να δουλέψουν όλοι άνεργοι. Ναι, αλλά όλοι άνεργοι δεν δουλεύουν. Κοροϊδεύουν. Τους κοροϊδεύουμε τους άνεργους. Με τα τρίμηνα και με τα εξάμηνα. Εμείς τελειώνοντας, συνάδελφοι και φίλοι, πρέπει να βάλουμε ένα πρόγραμμα. Να σταθεροποιήσουμε την κοινή μας δράση, οργανώνοντας σε τακτικά χρονικά διαστήματα, σε σκέψεις, συντονισμού, ανάλογα και με τις εξελίξεις που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Δεύτερον, να στηρίζουμε με ανακοινώσεις των φορέων μας, τις διεκδικήσεις των κινητοποιήσεων και των αγροτικών συλλόγων που μας δείχνουν και μας εμπνέουν την αποφασιστικότητά μας. Τι έχουν κερδίσει. Να οργανώνουμε συναντητήρια στο Δήμο μας, για την περιοχή μας, για το Δήμο μας μιλάμε, στο κατάστημα της ΔΕΗ. Και πρέπει να ορίσουμε σήμερα, εγώ θα το ζητούσα και σήμερα ακόμα, να μπει μια ημερομηνία. Η ημερομηνία είναι εύκολη να μπει. Το θέμα είναι να την προγραμματίσουμε εμείς μέσα από το σωματείο μας. Και η πρότασή μας είναι ότι σήμερα κιόλας κάνουμε κάλεσμα για τις 26 του μήνα, που είναι Σάββατο, τις 12 η ώρα το μεσημέρι, που είναι και μια ώρα που μπορεί να κινηθεί και ο μαγαζάτορας, θα είναι και ανοιχτή αγορά, να ακουστεί και στον κόσμο το τι συμβαίνει, το πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και βάζω αυτή την ημερομηνία γιατί και άλλα συνδικάτα οικοδόμων που έχουν πάρει το ρόλο αυτών της συσκέψεως, του κάλεσμα, τοποθετεί για τις 26 Φλεβάρι να γίνει κινητοποίηση. Θα ακουστεί πιο δυνατά. Και τελειώντας, πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να παρέμβουμε σε Δήμο, σε Περιφέρεια, σε Κέντρο Υγείας και σε άλλους δημόσιους φορείς που έχουμε με βάση τα προβλήματα που βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας.